και έχουμε μέχρι σήμερα έχουμε ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο. Εμένα τον Ταλέπορο με έστειλε μέχρι τις Ινδίες. Με έστειλε στην Αφρική. Ταλέπορος βέβαια, αλλά με έστειλε. Ο Χριστός και με ταλέπορους εργάζεται όπως βλέπετε. Ναι. Με έστειλε και στην Κολομβία, στην Νότια Αμερική. Και δεν ξέρω για όσους ακούσατε έναν επίσκοπο που ήρθε. Εκείνος κουβαλάει Ελλάδα πραγματικά. Και χριστιανισμό και ελληνισμό. Λοιπόν, αυτός ο ευλογημένος. Πριν 20 χρόνια που πήγα εγώ στην Κολομβία εκεί, με έστειλε η Παναγία για Ιεραποστολή. Αυτός ήταν μικρούλης. Αλλά ήξερε τα ελληνικά και έκανε τον διερμηνέα. Επειδή εμείς δεν ξέραμε τη γλώσσα τους. Και έκανε αυτός τον διερμηνέα. Και όταν τον είδα τις προάλλες εκεί, μου τον δείξανε, δεν τον γνώρισα βέβαια πάλι. Αλλά επειδή ενθουσιάστηκα, διότι εγώ δεν είδα τέτοιον αρχιερέα Έλληνα εδώ να μιλάει για την πατρίδα και για την πίστη του έτσι, τον πήρα τηλέφωνο. Εκτός από τον Χριστόδουλο. Τελείωσες. Μπορώ να συνεχίσω. Με ενθουσίασε αυτό που άκουσα και είδα σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι δυστυχώς δεν έχω ακούσει από κανέναν αρχιερέα να μου μιλάει με τέτοιο πίστη για τον Χριστό μου και για την πίστη μου. Τον πήρα τηλέφωνο εκεί στην Κολομβία. Και στην ερώτησή του μου λέει: ποιος είσαι? Λέω: είμαι ο Γέροντας Δοσίθιος. Μη μου πεις, μου λέει, ότι είσαι εσύ αυτός που είχες έρθει τότε. Με θυμόταν ο άνθρωπος από τότε. Εγώ δεν το θυμόμουν. Ναι. Και μάλιστα μου είπε και όλα, μου λέει: ακούω και τις ομιλίες μου, λέει, και θέλουν πολύ να έρθω να σε δω. Εγώ τον κάλεσα βέβαια. Είπα και στο δεσπότη μου ότι κάλεσα αυτόν τον ευλογημένο τον αρχιερέα να έρθει εδώ στην πατρίδα μας. Δόξα θα. Ορίστε. Όχι, το άρεσε και αυτό το λέει. Λοιπόν, ναι, και μάλιστα θα σας το πω, θα σας πω και το λογισμό μου. Σκέφτηκα να του κάνω και μία πρόταση να κάνουμε εκεί και ένα σχολείο εκεί ελληνοορθόδοξο. Διότι αυτός αγαπάει πιο πολύ την πατρίδα από ότι εγώ. Έτσι. Και οι δικοί μας οι δεσποτάτες, οι αρχιερείς μας. Και την πίστη μας. Την κρατάνε καλύτερα από ότι εμείς εδώ. Εγώ δεν είδα έναν αρχιερέα έτσι να το λέει η ψυχή του να κηρύξει το λόγο του Θεού όπως κήρυξε αυτός. Ή να μιλήσει για το έθνος μας, για την πατρίδα μας όπως μίλησε αυτός. Δεν έχω δει. Εν αντιθέσει έχω δει αρχιερείς να επαινούνε το εμβόλιο, να επαινούνε, ξέρω εγώ, ότι είναι θαύμα μεγάλο, ευλογία το εμβόλιο, που τώρα οι άνθρωποι πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα. Και αλίμονο τους εάν δεν μετανοήσουν. Και αυτοί και εγώ. Ναι. Και έπρεπε να έρθει να κάνουμε εισαγωγή έναν άνθρωπο από την Κολομβία, έναν Ινδιάνο, για να μας μιλήσει για την πίστη μας και για την πατρίδα μας. Τέτοια κατάτια έχουμε.